Χαίρετε. Επειδή μου ζητάτε συνεχώς όμως τη γνώμη μου για την καλλιστενική, θα σας μιλήσω τίμια και ως ένας άνθρωπος που είχα ξεκινήσει πριν 12 χρόνια τέτοιου είδους προπόνηση, όταν ακόμα δεν ξέραν τη λέξη καλλιστενική εδώ στην Ελλάδα. Δεν σας τα λέω για να το παίξω έξυπνος, απλά επειδή έχετε καταλάβει ασχολούμαι λίγο παραπάνω με το αντικείμενο, είχα ψαχτεί τόσο πολύ από τότε. Για να καταλάβετε δηλαδή, όταν έκανα καλλιστενικές ασκήσεις στο Let's Go στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα, πρέπει να έχει αλλάξει ο όνομα τώρα, με κορόιδευαν σαν μου έλεγαν Ταρζάν και Νίντζα. Κορόιδευαν, δεν ξέρανε. Σου λέει τι κάνει τώρα αυτός. Να μην τα απολογώ, θέλω να σας πω ότι είναι κάτι που το έχω αγαπήσει, έτσι. Δεν θα κάνω κριτική ελαφριά την καρδία. Και έχετε καταλάβει ότι είμαι, όσον αφορά το θέμα των ασκήσεων με το σώμα του βάρους, είμαι πολύ υποστηρικτικός. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη μου για την καλλιστενική? Έχει χάσει το δρόμο της. Όπως έχει γίνει το CrossFit, που για να το εμπορευματοποιήσουν το έχουν κάνει έναν αχταρμά, δηλαδή πήραν το cross training και το κάνανε CrossFit και έγινε ένας αχταρμάς, έγινε ένα επικίνδυνο για τον περισσότερο κόσμο πράγμα, γιατί μπήκε και η Κουτσή Μαρία να διδάξει και πάει ένας, μια ποιότητα κόσμου που δεν ασχολείται πολύ με τη γυμναστική, απλά γιατί βρήκε εκεί πέρα κάτι που να τον γεμίζει. Έτσι λοιπόν έχει γίνει και η καλλιστενική. Δηλαδή, για να τη βάλουν μέσα τώρα σε χώρους εκγύμνασης, για να σου πάρουν χρήματα, τι κάνουνε? Έχουν βάλει και την Κουτσή Μαρία να διδάσκει. Και θα μου πεις, ρε Μάρη, τι, και άμα θα διδάξει ένας που δεν ξέρει τόσα πολλά, τι θα γίνει? Λοιπόν, έχει φτάσει σε σημείο τέτοιο υπερβολής, έχει χαθεί η ουσία. Η ουσία στην καλλιστενική, η ουσία με τις ασκήσεις του βάρους σώματος, δεν είναι να πάω να σου κάνω κολοτούμπες πάνω στο μονόζυγο. Δεν είναι αυτό το νόημα. Δεν είναι το νόημα να γυρίσω ανάποδα, να στρίψουν οι ώμοι μου και να σου βγω σε μια θέση πολύ περίεργη που θα την κάνει ένας πολύ γυμνασμένος. Εγώ δεν θα σου πω ότι δεν θα την κάνει. Αλλά πας να τη δείξεις και σε έναν αρχάριο και ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο και βγάζει τον ώμο του. Δεν είναι αυτή η ουσία. Δεν είναι η ουσία να μου πεις, αυτό είναι ένα μέγα ψεύδος. Μέγα ψεύδος ποιο είναι? Άρχισε να με πιάνει σκιά και θα μου λέτε μετά, φύγε, δεν έχει καλό φωτισμό. Η ουσία ποια είναι, το ψεύδος ποιο είναι, συγγνώμη. Το ψεύδος είναι το εξής. Η καλλιστενική είναι η γυμναστική, λέει, που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Εδώ θα το πω τώρα. Κούνια που σας κούναγε. Κούνια που σας κούναγε. Δεν έχετε ιδέα του τι γυμναστική κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ένα μικρό κομμάτι με το ασκήσεων, με το βάρος του σώματος, ναι, είχανε. Αλλά δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση ένα σοβαρός αθλητής στην αρχαία Ελλάδα να αρχίσει τις κολοτούμπες σε μονόζυγα, να αρχίσει τις βούρες γύρω τον εαυτό του, δήθεν κάνω κάμψεις με περιστροφές γύρω από τον εαυτό μου, δήθεν κάνω κάτι άλλο περίεργο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει κάτι ανούσιο. Και έχουν μπει πολλά στοιχεία ανούσια, και δεν είναι το ανούσιο μόνο της υπόθεσης που δεν θα σε γυμνάσει με κάποιο σκοπό, δηλαδή το ότι απλά θα κάνεις κάτι για να δείχνεις ότι κάνεις κάτι. Σας θυμίζει κάτι αυτό με το CrossFit? Γι' αυτό τα παραλληλίζω. Δεν είναι λοιπόν ότι θα κάνεις κάτι μόνο και μόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μου γυρίσεις το μονόζυγο μια στροφή στον αέρα και θα ξαναπιαστείς, που χτυπάνε όλοι τους καρπούς τους και όποιος αρπάξει οι άλλοι φεύγουν με το ένα χέρι, τραβιούνται όμοι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι το θέμα το ότι είναι και επικίνδυνο. Είναι το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνουν κάτι χωρίς να έχει ένα αντίκρισμα πάνω στην καθημερινότητά τους. Ένα αντίκρισμα πάνω στην προετοιμασία τους, τη στρατιωτική. Ένα αντίκρισμα σε κάτι, στο άθλημά τους. Δηλαδή έχει χαθεί το μέτρο. Κατηγορούμε την καλλιστενική? Όχι. Όχι. Είναι υπέροχη η γυμναστική. Είναι καταπληκτική. Δεν
πρέπει να χαθεί το μέτρο. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η εμπορευματοποίηση που για να δείξει ότι καταφέρνεις κάτι σου βάζει επικίνδυνα πράγματα. Γιατί θα πω επικίνδυνα? Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Προχθές το είπα σε ένα βίντεο και τώρα θα κάνω και μια παρένθεση εδώ πέρα, ότι δεν είναι όλα για όλους. Δεν είναι όλα για όλους. Τι να το κάνουμε? Και μου λέει, ρε Μάριε, μου βγήκαν πολλοί να μου την πούνε. Και ο Θάνος συνέχεια μου τη φυλάει. Αλλά είναι ευπρεπές παιδί και συνεχώς μιλάει με σωστό τρόπο. Και παρόλο που δεν συμφωνεί σε όλα, είναι μέσα συνέχεια στο κανάλι. Λοιπόν, τι λες εσύ ότι δεν κάνει το κάθε άθλημα για τον καθένα? Υπάρχουν, λέει, εξαιρέσεις που δείχνουν ότι αν ήθελε ο κάποιος να πετύχει κάτι, θα το έκανε. Εγώ είμαι ο πρώτος που σας έχω πει ότι δεν υπάρχουν όρια στη γυμναστική. Αλλά δεν μπορώ εγώ το σύνολο να το βάλω σε μια τέτοια λογική εξ αρχής της αθλητικής του πορείας. Δηλαδή θα πάω σε κάτι, θα πάρω ένα μικρό παιδί και θα του πω, εσύ δεν κάνεις γι' αυτό, αλλά πήγαινε, μπορεί να καταφέρεις κάτι. Όχι ρε παιδιά. Δηλαδή να έχουμε λίγο το μυαλό μας στη θέση του. Θα πάρεις ένα μικρό παιδί και θα το βάλεις εκεί που έχει μια τάση να είναι σωστός. Να έχει ένα αλφα πλεονέκτημα από τους άλλους. Και μετά ό,τι θέλει ας κάνει, ό,τι αγαπάει ας κάνει, μπορεί μετά αργότερα να ακολουθήσει ένα άλλο άθλημα που θεωρούσαμε ότι δεν ήταν καλό για αυτόν και αυτός πήγε και το έκανε. Δηλαδή εγώ θα γυμνάσω το 98% του κόσμου βάσει του 2% των εξαιρέσεων, και αν είναι 2%. Όχι, εγώ θα γυμνάσω το σύνολο των παιδιών βάσει της πλειοψηφίας. Και από εκεί και έπειτα όποιος άνθρωπος αγαπά και μπορεί να διαλέξει το δρόμο του, θα το κάνει. Το ίδιο ισχύει λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα μας, και για την καλλιστενική. Είναι ο Χρήστος 1,90. Μου λέει, βάλ την καλέ να κάνω τέτοιο. Όχι ρε Χρήστο, δεν θα κάνεις. Και του το είπα. Ποιος είσαι εσύ που θα του πεις δεν θα το κάνει? Έχασε 3 μήνες από τη ζωή του προσπαθώντας, πήγε να σακατευτεί και σταμάτησε. Γιατί προσέξτε, ήταν 24-25. Αν ήταν μικρό παιδί θα του έλεγα, πάλεψέ το. Παρόλο που είσαι ψηλός, παρόλο που έτσι, δηλαδή είναι και κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν. Σαν να μου λες εσύ 40 χρονών ότι θες να αρχίσεις να κάνεις σταυρούς πάνω στους κρίκους και ανάποδες σταυρούς. Δηλαδή τώρα πρέπει να σας εξηγώ τα αυτονόητα. Τι να πω. Λοιπόν, κρατήστε την καλλιστενική σε πλαίσια αθλητικά, ρεαλιστικά, λειτουργικά. Μην κάνετε τους κλόουν, γιατί έχετε φτάσει σε κάποιο σημείο, ξεπερνάτε δηλαδή το αθλητικό πλαίσιο. Έχετε δει π.χ. να σας πω τώρα για να καταλάβετε. Η καλλιστενική τι είναι? Στην ουσία είναι αντιγραφή της ενόργανης. Έχετε δει κανένα στην ενόργανη να κάνει αυτά τα καραγκιουζιλίκια? Ή με τον τρόπο που τα κάνουνε? Υποέλεγχο όλα, υποέλεγχο, δηλαδή οι συνθήκες είναι ιδανικές. Π.χ. τα μονόζυγα τους έχουν ελαστικότητα. Όταν έχουν εκτινάξεις πάνω στο μονόζυγο, έχει απορρόφηση όλες τις τάσεις του βάρους του σώματος για να μην τραυματίζονται. Εσείς σε τι μονόζυγο κάνετε την καλλιστενική? Πώς πετάγεστε στον αέρα, ιτένοντες δηλαδή αυτή την κρούση, αυτό το απότομο τέντομα? Πώς θα το απορροφήσουν, πόσες φορές θα το απορροφήσουν? Δεν θα σακατευτείς? Θα σακατευτείς. Και εγώ την πάτησα, γι' αυτό θα σταμάτησα τα πολλά. Σακατεύτηκα κι εγώ. Έπαθα και έμαθα. Καταλάβατε? Δηλαδή, θέλετε να κάνετε κάτι, θα το κάνετε ελεγχόμενα. Πάτε στο εξωτερικό, οι περισσότεροι γυμνάζονται σε χώρους ενόργανης γυμναστικής, αυτοί που ασχολούνται με καλλιστενική. Δεν πάνε σε ό,τι και ό,τι. Θα μου πεις, κάνουν και σε πάρκα έξω και τέτοια. Γι' αυτό όλοι χάνονται. Πάνε 2-3-5 χρόνια, κάτι τους βγάζει, κυρίως και συνήθως σε ώμους, και εξαφανίζονται όλοι. Επίσης, ένα τελευταίο για να κλείσω, είναι ότι δεν απαξιώνουμε τα άλλα είδη γυμναστικής. Μπορεί να απαξιώνεις τα βάρη επειδή ασχολείσαι μόνο με ασκησιολόγιο, με το βάρος του σώματός σου. Όλα χρειάζονται. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Τα ξαναλέμε.